Πολία. Όχι του Αιγαίου, ούτε της Μάνης, ούτε του Ντούρερ ή του Μπέρτον την ανατομία της, ούτε για την κατρακύλα στην Ελλάδα, την πολιτική, την οικονομική, την ανθρώπινη, την πολιτιστική, ούτε μελαγχολία για μια γυναίκα, για έναν χωρισμό με το γιο μου, με την κόρη μου, ούτε και με το παραπάνω ή το παρακάτω, μελαγχολία για την μελαγχολία ή για μια κατάσταση υπερθέρμανσης του πλανήτη ή τη μελαγχολία ενός δρόμου με ένα κοριτσάκι του Ντεκήρικο, αλλά και αυτό να ακουστεί και να λέγεται από όλους για την παρακμή της ποίησης σε έναν τόπο που μόνο και κυρίως ποιητές έχει να δείξει ως ανάκαμψη από τη μελαγχολία. Μελαγχολία 4. Φαίνεται πως είμαστε συνάδελφοι στο είδος εκ του σύνεγγης και εκ του μακρόθεν με μεγενθυντικό φακό, με μικροσκόπιο εξετάζονται τα καθέκαστα όπως παρουσιάζονται γυμνά χωρίς αποδείξεις ούτε ενδείξεις, παρασυρμένοι από το ρεύμα της μελαγχολίας φτάνουμε στα άκρα. Πριν φτάσουμε στη μέση, έτσι δεν λένε οι ανίδεοι, άκρες μέσες. Όταν το θέμα σκοτεινιάζει, όταν θολώνει το νερό στο ποτήρι, στο ποτάμι, στη θάλασσα, στον πάτο και γίνεται μια σούπα, μια βέσπα αδιάφανη, σαν μπιζελόσουπα, αχόρταστος για ειδήσεις, τις τρώει με τα δυο του χέρια, τις σχίζει, τις καταβροχθίζει κι ύστερα κοιμάται, ήσυχος πλέον ότι τα ξέρει όλα, αλλά τα έχει ξεχάσει αμέσως. Τι να κάνουμε, από εδώ και πέρα εκτείνεται η έρημος της αγνωσίας, ο ορίζοντας του Οριγένη. Και πάλι αυτός δεν ήταν ο χειρότερος, υπήρξαν κι άλλοι. 22 Ιουνίου 2011. Σημείωμα. Η μελαγχολία 2 και 3 δεν γράφτηκαν από μελαγχολία.